δίδαξη, η εκπαίδευση, η πλήρη αυτών. Η προεκπαίδευση, τα πλήρη αυτοκρατορία, η 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 πλήρη Με τον καινούριο χρόνο έρχεται η φοροκάρτα για να απαλλάξει όσους το επιθυμούν από τη συλλογή αποδείξεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την προμηθεύονται από τις τράπεζες. Θα φέρει μαγνητική ταινία και θα μοιάζει όπως η χρεωστική. Η φοροκάρτα θα περνά από το μηχάνημα των πιστωτικών καρτών, η τράπεζα θα ενημερώνεται για τη συναλλαγή και θα μεταβιβάζει τα στοιχεία στο ΚΠΟ. Το κάθε μέλος της οικογένειας θα έχει τη δική του κάρτα. Στα τέλη του 2011 η φοροκάρτα θα ενσωματωθεί στην κάρτα του πολίτη. Η συγκεκριμένη θα έχει ένα τσιπ στο οποίο θα υπάρχουν στοιχεία όπως το αφημί, ο ΆΜΚΑ, ο αριθμός δημοτολογίου, ταυτότητας και διαβατηρίου. Στη Γερμανία λοιπόν υπήρχε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης, η γερμανική κάρτα πολίτη, η οποία υπάρχει από την 1η Νοεμβρίου του 2010, να αντικαταστήσει την γερμανική ταυτότητα. Για να μπορέσει λοιπόν να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτή την ταυτότητα, την καινούργια ταυτότητα, η οποία έχει δύο τσιπάκια μέσα, ένα τσιπάκι εξ αποστάσεως και ένα τσιπάκι το οποίο είναι εξ επαφής, το εξ αποστάσεως σημαίνει ότι μπορούμε να το διαβάσουμε από μακριά, θα πρέπει να υπάρχουν μέσα σε αυτήν συγκεκριμένες πληροφορίες. Να το βλέπεις! Τι! Να τα ανθρωπάκια! Τα βλέπεις τα νούμερα, τα ανθρωπάκια! Η RFID τεχνολογία στα τσιπάκια. Μάλιστα. Ουσιαστικά μας επιτρέπει να διαβάζουμε μέσω ενός πρωτοκόλλου του BAC τις πληροφορίες οι οποίες έχουν τα συγκεκριμένα chips. Μάλιστα. Ό,τι και ένα λεπτό. Από, ξανά. Την πληροφορία από απόσταση. Να τις πληροφορίες. Από απόσταση. Εμπροκειμένο διαβάζει τι ψώνισε. Αλλά μπορεί και να διαβάζει και την άλλη κάρτα που θα έχει μέσα. Τις πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες επάνω στο RFID. Οποιοδήποτε περνά από κάποια πύλη, χωρίς τη συνένεση του πολίτη, άκουτε, να διαβάζει αυτά τα δεδομένα. Κάνουμε μια προσπάθεια να παίρνουμε ηλεκτρονικά. Ποιος δεν κάνει προσπάθεια, εμείς. Όλοι μας. Όχι. Οι κυβερνήσεις κάνουν τις προσπάθειες για να μας ελέγχουν. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαι μέρος καμίας κυβέρνησης και δεν κάνω καμία. Διότι βεβαίως θα σου εξηγήσω ότι. Διότι πολίτης που σκέπτεται. Ναι. Είναι κακός πολίτης για την κυβέρνηση. Για κάθε εξουσία. Πολίτης που ελέγχεται. Για, πολύ σχετικό. Πολίτης που ελέγχεται, ναι, είναι πολύ καλός πολίτης για κάθε εξουσία. Ένα. Κυρίες και κύριοι.